Έτσι, εσωτερικό του Δημοτικού Συμβουλίου, σας διανύμαμε μία πρόσκληση που υπάρχει από το Δήμο Γερίου της Κύπρου. Επειδή είναι ο Δήμαρχος, όποιος επιθυμεί, όποιος Δημοτικός Σύμβουλος επιθυμεί να παραστεί στις εκδηλώσεις αυτές, θα πρέπει να το αποφασίσει να το δηλώσει ώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσουμε και κάποιο τέτοιο θέμα. Να σας ενημερώσω ότι όποιος επιλέξει να πάει θα πρέπει να κάνει τα έξοδά του καταρχήν μόνος, να κρατήσει τα παραστατικά, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά, κύριε Αριστίδου, έτσι δεν έγινε. Έτσι. Και στη συνέχεια αποζημιώνεται για ένα μέρος των εξόδων, ό,τι αντιστοιχεί και ό,τι προβλέπεται για τέτοιου είδους αποζημιώσεις. Έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμός αριθμών, κάποιος επιθυμεί. Είναι καλό να υπάρξει αυτή η εκπροσώπηση, έτσι. Γιατί υπάρχει συναισθηματικός δεσμός και νομίζω όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι υπήρξε και πάρα πολύ σημαντική και καλή έτσι, και αδερφική φιλοξενία. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε, θα ήθελα, επειδή είναι μέσα στον κανονισμό αλλά δεν το εφαρμόζουμε, καλά είναι να το ξεκινήσουμε και αυτό, να κάνουμε ένα κατάλογο μιλητών, μιας και έχουμε μόνο ένα θέμα και δεν θα υπάρχει και σύγχυση σχετικά με την... Αν υπάρχουν από τώρα κάποιοι οι οποίοι πέραν των ερωτήσεων των ενημερωτικών θέλουν να κάνουν και κάποια τοποθέτηση. Ο κ. Κωνσταντινίδης. Κάποιος άλλος. Το καθόλου για το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι μόνο για αυτό το κάνουμε. Κοιτάξτε, επειδή γίνονται κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το θέμα εφαρμογής του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι καλά είναι να το εφαρμόσουμε τυπικά από εδώ και πέρα. Έτσι. Και αυτά τα θέματα που έχετε θέσει εσείς και αυτά τώρα που θέτω εγώ, γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο της τυπικής διαδικασίας, δεν περιορίζεται ο λόγος. Γιατί ο λόγος δίνεται και στην φάση των ερωτημάτων. Έτσι. Ωραία. Όπως και στη φάση της μειοψηφίας μπορεί να τεκμηριώσει κάποιος. Παρακαλώ, ο κύριος Κωνσταντινίδης, άλλος, ο κύριος Γκέκτσης, η κυρία Παπαναστασίου. Ωραία. Ερωτήσεις εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να θέσει ελεύθερα. Κάποιος άλλος μήπως. Λοιπόν. Να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο και να ξεκινήσουμε. Ναι, τώρα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στην 8η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλόρινας, σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου του 2015 και ώρα 15:15 απογευματινή. Με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας σχετικά με την πορεία του έργου της τηλεθέρμανσης. Θα αναγνώσω τον κατάλογο των Δημοτικών Συμβούλων, προκειμένου να διαπιστωθεί η απαρτία. Γιώργος Απιδόπουλος, Χρήστος Μπαρδάκας, Μιχαήλ Καρακόλης, Θεοδόσιος Καραγιοζίδης, είναι απόν, ασθενή. Αριστίδης Αριστίδου, παρόν. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, παρόν. Νικόλαος Ευαγγέλου, παρόν. Αντώνιος Σύπκας, παρόν. Νικόλαος Αλεξιάδης, παρόν. Σωτήριος Τσορμπάης, παρόν. Πέτρος Σερίδης, παρόν. Θεόδωρος Δημόπουλος, παρόν. Σπυρίδων Κρομίδας, παρόν. Δημήτριος Λουκάς, ο κύριος Λουκάς ενημέρωσε παρόν. Ότι θα απουσιάσει για σοβαρούς λόγους, Αντώνιος Ζάκης, ο κύριος Ζάκης, προς το παρόν απόν. Παναγιώτα Γαϊγάνη Τίτα, η κυρία Γαϊγάνη ενημέρωσε επίσης ότι δεν θα παραστεί για σοβαρούς λόγους. Δημήτριος Στεφανίδης, Θεόδωρος Σουλιάρης, Νικόλαος Δούμτσης και ο κύριος Δούμτσης επίσης βρίσκεται σε ταξίδι, επιστρέφει από την Αθήνα. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Ρόζας, Αλέξανδρος Ακριτίδης, Νικόλαος Καρυπίδης. Λοιπόν, ο κύριος Καρυπίδης, Στάρος Παπασωτηρίου, ο κύριος Ζάκης προσήλθε. Κύριε Ζάκη, μπορείτε να έρθετε να καθίσετε εδώ, γιατί το θέμα σας αφορά άμεσα και ως αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΒ. Εγώ κρατάω που φέρα.
Πρέπει να έχετε τον λόγο. Λοιπόν, Σταύρος Παπασωτηρίου. Λοιπόν, από προς το παρόν, Θεόφιλος Εχίδης. Παρόν. Χρήστος Κασκαμανίδης. Παρόν. Παρόν. Τραγιανός Ρασάικος. Στέφανος Μαυρουδής. Απόν. Παναγιώτα Φιλιππίδου Παλτατζή. Απούσα. Ευάγγελος Γκέκτσης. Παρόν. Προσήλθε και ο κύριος Παπασωτηρίου. Εκατερίνη Σταύρου Θοξοίδου, απούσα με ειδική άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου και Βασιλική Παπαναστασίου, παρούσα. Παρούσα. 24 παρόντες. Επομένως έχουμε την απαραίτητη πλειονότητα το Δημοτικό Συμβούλο. Επίσης παρόν είναι και ο κύριος Νικόλαος Μουρατίδης, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλόρινας, και ο κύριος Δημητριάδης, εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας Εθνικού, και ο κύριος Στακινός Πέτρος, εκπρόσωπος της Δημοτικής Κοινότητας Σκοπού. Έχουμε απαρτία και χειρίζεται η ένταξη της σημερινής συνεδρίασης. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι είναι δεδομένη και εκφρασμένη με πάρα πολλούς τρόπους και με πάρα πολλές πράξεις και παρεμβάσεις η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου του κ. Άρη Βοσκόπουλου σχετικά με το θέμα της τηλεθέρμανσης. Η παρούσα Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη πραγματικά, όπως ενεργοποίησε την εφαρμογή και την υιοθέτηση της μελέτης μέχρι τώρα, να προχωρήσει και στην υλοποίησή της, και διαδικαστικά προχωράει το θέμα με τους όσο γίνεται γρηγορότερους ρυθμούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε λοιπόν τη διαδικαστική όψη του θέματος, την πρακτική πλευρά, το τεχνικό μέρος δηλαδή, από τους εκπροσώπους της ΔΕΙΑΦ, τη διευθύντρια της ΔΕΙΑΦ, την κυρία Ερμιόνη Αβραμοπούλου, που παρευρίσκεται εδώ με το επιτελείο της, τον κύριο Σταυρίδη και την κυρία Κοτσοπούλου, και οι οποίοι πραγματικά συμβάλλουν τα μέγιστα με την δική τους ενεργοποίηση και την προσωπική τους δουλειά, στο να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο αυτό, το τόσο σημαντικό και πολύτιμο για, για το Δήμο της Φλόρινας. Κυρία Αβραμοπούλου, έχετε τον λόγο να μας ενημερώσετε. Κύριε, μια δήλωση να κάνω πριν ξεκινήσω. Κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω με την εισήγηση. Δεν προβλέπετε κάτι? Δεν μπορώ να κάνω μια δήλωση πριν ξεκινήσουμε. Τη συνεδρίαση αυτή την καλέσατε εσείς. Βεβαίως. Έτσι, είναι μια ειδική συνεδρίαση. Ανταποκριθήκαμε όλοι με πολύ διάθεση μέσα στο πλαίσιο της ημερομηνίας που χρειάζεται. Λοιπόν, δεν μπορώ και να καταλάβω το πρόβλημά σας στο να κάνω μια δήλωση, η οποία είναι η δήλωση θα της. Θα σας δοθεί ο λόγος και θα τοποθετηθείτε. Βεβαίως θα μου δοθεί. Αυτό ήρθε να μην μου δοθεί. Δεν προβλέπετε, γιατί ξεκινώντας μια δήλωση, ενδεχομένως να τεθεί και κάποιο άλλο θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει η δήλωση αυτή στην έναξη της συνεδρίας. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε υπηρεσιακά την κυρία Αβραμοπούλου. Πάντως σας ευχαριστώ που με την παρένθεση που κάνατε μου δίνετε την αφορμή να υπενθυμίσω ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου ο κύριος Σέλτσας, ο οποίος μου εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον του για το θέμα, την αδυναμία του να παρευρίσκεται και το ότι έχει επικοινωνήσει ήδη με τον Δήμαρχο και ότι θα επικοινωνήσει και πάλι μαζί του σχετικά με το τι παρεμβάσεις θα μπορούσε να κάνει αναφορικά με το θέμα αυτό. Κυρία Αβραμοπούλου, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεση. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. Είστε το ανώτατο όργανο που ακουμπούμε όλοι πάνω σας, και σαν πολίτες και σαν αρχές πρέπει να διεκπαιρεώσουμε και τις υποχρεώσεις μας και τους στόχους που βάζει κάθε φορά η Δημοτική Αρχή. Θα είμαι στη διάθεσή σας σε ό,τι αφορά την τηλεθέρμανση, να απαντήσω, να τοποθετηθώ και βέβαια στα πλαίσια των υπηρεσιακών αρμοδιοτήτων. Μήπως θα ήταν βεβαίως προτιμότερο να τεθούν ερωτήματα προκειμένου να μην αναλωθώ εγώ σε μια γενική παρουσίαση απαρχής μέχρι τώρα, και βεβαίως να μην μείνει κάτι αναπάντητο στο οποίο θα μπορούσε να απαντηθεί και να τοποθετηθώ και να έχουμε και το διαδικαστικό πιο εύκολο μεταξύ μας και επικοινωνιακά και γνωστικά. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θέλετε να προχωρήσω.
Να κάνω μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Μπαρδάκας, ο οποίος, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος βρίσκεται εδώ στη θέση του Δημάρχου, θέλει να πάρει το λόγο να μας ενημερώσει για την, τους λόγους του σημαντικούς της απουσίας του κυρίου Δημάρχου της σημερινής συνεδρίας. Να καλησπερίσω και εγώ όλους τους συναδέλφους, όλους τους δημότες που παραβρίσκονται εδώ, τους προέδρους, τον κύριο Πόζο, τον κύριο Πρέφο, τον κύριο Μέρτη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι μας τιμούν για ακόμη μια φορά με την παρουσία τους. Ο κύριος Δήμαρχος και οι συνάδελφοι θα ήθελε πολύ να είναι εδώ σήμερα, αλλά βρίσκεται σε προσυνδριακές διαδικασίες για το συνέδριο της ΚΕΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη. Λείπει στην Αθήνα έναν δήμερο, όπως ξέρετε, έχει εκλεγεί πρόεδρος της ΠΕΤ και η παρουσία του σε προσυνδριακές διαδικασίες είναι υποχρεωτική. Για τα ζητήματα που αφορούν τα τεχνικά του έργου της ενδέρμανσης, θα σας απαντήσει η κυρία Αβραμοπούλου, την οποία επίσης ευχαριστούμε που παραβρίσκεται εδώ μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου από πλευράς ΔΕΑΦ. Για οποιοδήποτε ζήτημα πολιτικής υφής, ο Δήμαρχος με εξουδότησε να σας μεταφέρω τη διάθεσή του να απαντήσει στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε τα πολιτικά ζητήματα θα απαντηθούν από τον Δήμαρχο να το χρόνο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τα ζητήματα τεχνικής φύσεως είναι εδώ και η Αβραμοπούλου και θα απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινώ μια γενική παρουσίαση ή θέλετε επί τοποθετήσεων. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, γιατί είχαμε συμμετοχές σε όλα τα στάδια της έναρξης, από την μελέτη μέχρι την έναρξη υλοποίησης του έργου της τηλεθέρμανσης, έχουν μεσολαβήσει στάδια υλοποίησης, έχουν γίνει ενημερώσεις, αλλά καλό θα είναι να τα ξαναπούμε λίγο για να τα βάλουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα. Η τηλεθέρμανση Φλόρινας εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος μετά από την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τηλεθέρμανση Φλόρινας και άλλες τηλεθερμάνσεις της Ελλάδος για πρώτη φορά εντάχθηκαν στις πράξεις των κρατικών ενισχύσεων. Έφυγαν δηλαδή από το τμήμα των υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μεταφέρθηκαν στις πράξεις κρατικής ενίσχυσης, που είναι ένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς και όσον αφορά την εκτέλεση και όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Η αρχική απόφαση ήρθε τον Νοέμβριο του 2012 και από εκεί και μετά ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υλοποίησή της. Όταν λέμε πράξη κρατικής ενίσχυσης τηλεθέρμανσης Φλόρινας, δεν είναι ένα και μοναδικό αντικείμενο ή ένα και μοναδικό κομμάτι και με το χαρακτήρα μόνο του έργου. Αποτελείται από 12 επιμέρους πράξεις. Μέσα αυτές συμπεριλαμβάνονται έργα, συμπεριλαμβάνονται προμήθειες, συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες, λοιπά έργα κοινής ωφέλειας και βεβαίως είναι ένας πίνακας ειδικότερος, τον οποίο θα ήθελα να σας τον αναφέρω για να τον κατατάξετε λίγο και νοιολογικά, προκειμένου να μπορούν να κάνουν συσχετισμούς και αναφορές. Το πρώτο έργο, το μεγαλύτερο έργο, το οποίο είναι 50 εκατομμύρια συν ΦΠΑ μελετητικά, είναι ο αγωγός μεταφοράς και αγωγή διανομής μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ο αγωγός μεταφοράς βέβαια έρχεται από το ΝΑΗΣ Μελίτης στη Φλόρινα και ακολουθεί η διανομή μέσα στην περιοχή της πόλης της Φλόρινας και εντός του συγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Αυτό το συγκεκριμένο υπέργο έχει δημοπρατηθεί, έχει υπογραφεί σύμβαση με ανάδοχο στις 13/1 του 2014 και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι έχουμε ήδη νομικές δεσμεύσεις για την υλοποίησή του, εφόσον προχωρήσουν βέβαια και όλα τα σχετικά που στηρίζουν και απαρτίζουν και τη σύμβαση. Θα αναφερθούμε ειδικότερα. Το δεύτερο τμήμα είναι προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων. Είναι 946.000. Η προμήθεια λεβίτων είναι 2.100.000. Η προμήθεια θερμικών υποσταθμών 8.883.580. Θερμικοί υποσταθμοί είναι εναλλάκτες, αυτοί που μεσολαβούν ανάμεσα στη σύνδεση του δευτερεύοντος δικτύου με το ακίνητο, προκειμένου να γίνει τελική σύνδεση για την απολαβή του θερμού νερού. Οι μετασκευές, οι οποίες είναι έργο και θα γίνουν μέσα από την ΔΕΗ, μέσα στην οριοθετημένη ζώνη της ΔΕΗ, της περιοχής Μελίτης, είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο τι κάνει, κάνει την απομάστευση του ατμού, το μετατρέπει από ατμό σε θερμό νερό, προκειμένου να μπει σε διαδικασία μεταφοράς και διανομής. Αυτό το ειδικό έργο σε όλες τις τηλεθερμάνσεις, παρότι φαίνεται φορέα υλοποίησης ΔΕΗ σαν υποέργο, το εκτελεί η ΔΕΗ, και η ΔΕΙΑΦ είναι ο ενδιάμεσος συλλεκτής και ο εντεταλμένος για τις πληρωμές.
Η αγορά οικοπαίδων, η οποία έχει συντελεστεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει ολοκληρωθεί η αγορά οικοπαίδων. Το οικόπεδο αποτελείται από 19 περίπου στρέμματα, είναι πίσω από το βιολογικό, από το οικόπεδο του βιολογικού καθαρισμού, σε μια απόσταση 500 μέτρων. Είναι αρχαιολογικές και σωστικές συνεργασίες. Είναι ένα υποέργο το οποίο έχει περιπολογισμό 500.000 και αφορά την, το έργο εκτέλεσμα αυτοεπιστασία από την αρχαιολογική υπηρεσία, που θα είναι παρούσα σε όλες τις διενέργειες, σε όλες τις εργασίες και σε οτιδήποτε προκύψει κατά μήκος της όδευσης των εργασιών. Γι' αυτό έχει συνάψει και μνημόνιο συνεργασίας η ΔΕΙΑΦ. Είναι έτοιμο δηλαδή για εκκίνηση, εφόσον υπάρχουν προϋποθέσεις και ξεκινήσει το αρχικό το έργο, όπως είπαμε, του αγωγού μεταφοράς και διανομής. Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, που αρχικά είχαν προϋπολογιστεί στο 1.250.000, αλλά τώρα έχουν μια μετάπτωση σε 677.257, διότι παρήλθε χρόνος και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το χρονοδιάγραμμα μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί από υπηρεσίες της ΔΕΙΑΦ. Οπότε αντίστοιχα έχουμε και μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αυτό το υπέργο έχει δημοπρατηθεί, είμαστε στην αξιολόγησή του και γρήγορα θα αναδειχθεί και ανάδοχος. Ένα άλλο τμήμα είναι η διαδικασία δημοσιοποίησης, που χρειόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως τα συγχρηματοδοτούμενα έργα να δημοσιοποιούμε όλες τις ενέργειες και βεβαίως να φτάνουν και σαν πληροφορία στον πολίτη χρήστη. Ένα άλλο υπέργο, το 10ο, είναι η απαλωτριώση και οδεύσεις δουλείας. Σαν διαδικασία έχει συντελεστεί, έχουν βγει αποφάσεις εφετίου. Καθορίζει τη ζώνη δουλείας που είναι γύρω στα 45.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Έχει γίνει παρακατάθεση της σχετικής αποζημίωσης στο Ταμείο Πραγματικών και Δανείων και από εδώ και μπρος θα έχουμε τις αγροζημίες μόνο κατά την εκτέλεση. Οι διελεύσεις δικτύου ΟΣΕ είναι το πέρασμα όπου συναντάω εγώ στη τηλεθέρμανση, συναντάει τις γραμμές του ΟΣΕ, θα πρέπει να γίνουν ειδικές διαβάσεις, και οι δαπάνες ιδρεύσεως και ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, που είναι αντίστοιχα 200.000. Το σύνολο λοιπόν του προϋπολογισμού, που παραμένει το ίδιο όπως αρχικά είχε μελετηθεί, είναι 70.458.305.037. Σε χιλιάδες ευρώ. Πλέον ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ λοιπόν, το συγκεκριμένο, όλη η πράξη, όπως την ονομάζουμε, η πράξη κρατικής ενίσχυσης, ανέρχεται στα 86.427.108,77 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη. Στο έργο αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο. Όλη η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη. Συγγνώμη για την. Είναι καθέξινη αυτή η αναφορά το έργο. Το έργο δεν είναι έργο. Είναι πράξη κρατικής ενίσχυσης που εμπεριέχει έργα, προμήθειες, υπηρεσίες. Στη συγχρηματοδοτούμενη λοιπόν αυτή η πράξη, σε ποσοστό. Ένα λεπτό. 80,44%. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το υπόλοιπο ποσό, το 19,56, προβλέπεται να καλυφθεί από ιδιωτική συμμετοχή της ΔΕΙΑΦ. Το έργο, όπως έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές, η πράξη μάλλον τηλεθέρμανσης, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες συναντήσεις και ενημερώσεις, έχει χρονοδιάγραμμα και καταληκτική ημερομηνία 31/12/2015. Αυτό ταυτίζεται με την λήξη της προγραμματικής περίοδου. Δεν έχει σχέση με την πρακτικά δυνατή εκτέλεσή του και υλοποίησή του. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στην εξυγίαση του προγράμματος κρατικής των τηλεθερμάσεων που ανήκουν στην κρατική ενίσχυση και εν ώψη της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ, του 14 με χρονικό ορίζοντα 2014-2020, έχει κάνει εξυγίαση στα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί, των οποίων έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων και το δικό μας. Το έχει χαρακτηρίσει κατηγορία 2 εμπροστοβαρές και ήδη το έχει προτείνει για υλοποίηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Δηλαδή, το 31/12/2015 συνεχίζει να εμφανίζεται σε όλες τις αλλογραφίες και διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τη δέσμευση ότι ανήκει μέχρι εκεί την ημερομηνία στο τρέχον ΕΣΠΑ. Όμως είναι δρομολογημένο και βεβαιωμένο από το αντίστοιχο Υπουργείο και την ειδική υπηρεσία ότι θα μεταφερθεί η εκτέλεσή του και θα υπάρχει και δυνατότητα της υλοποίησης με φυσιολογικούς ρυθμούς και πορεία, όπως ακριβώς θα γίνουν και πολλά άλλα έργα σημαντικά σαν το δικό μας.
Αυτή τη στιγμή έχουμε, είπαμε, το πρώτο υποέργο για το οποίο έχουμε σύμβαση. Έχει γίνει διακοπή εργασιών, λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά βεβαίως δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που είχαν δηλωθεί στο αρχικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για τους λόγους ότι δεν υπήρχε